Καλησπέρα από το Γούσουπου, τη γηπεδάρα του Περιστερίου που έχει και θέρμανση. Θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι κορυφής της Elite ανάμεσα στους Buffalo Bulls και τους West Kings, στους West Kings και τους Buffalo Bulls. Οι δύο πρώτοι και οι δύο με ρεκόρ 14-2, 12-2 συγγνώμη. Οι Bulls έχουν ένα πλεονέκτημα 10 πόντων από το παιχνίδι του πρώτου γύρου που είχαν επικρατήσει 72-82. Έχουν ξεκινήσει και δυνατά με Μυθίλογλου και Πρόκο που έχουν πάρει αποβάθμισμα 0-5. Οι West Kings έχουν μεγάλη απουσία του ψηλού του, Σταματόπουλου. Πεζούλας θέλει να βάλει το πρώτο καλάθι των West Kings, θα τα καταφέρει, Αναστόπουλος θα ανανεώσει. Να πούμε λίγο για τις πεντάδες. Για τους γηπεδούχους West Kings είναι ο Αναστόπουλος που έχει την μπάλα, ο Πεζούλας, Φωτόπουλος, ο Παναγιωτάκης και ο Σταυρούλης. Ο JJ πάρα πολύ ωραία, θα πετύχει άλλο ένα καλάθι, θα κάνει το 0-7. Για τους Bulls έχουμε Πρόκο, Χριστόπουλο, το JJ, Μυστιλόγλου, Ρωμοσιό και Μπασδάνη. Και οι δύο ομάδες που έρχονται από νίκες. Οι Men West Kings νίκησαν τους Σουβλέικερς την προηγούμενη αγωνιστική 92-77. Οι δε Buffalo Bulls τους Reload με 75-62. Μάλιστα οι Bulls τρέχουν και ένα σειρί 5 νικών. Θέλουν να το διευρύνουν σήμερα. Πρώτο καλάθι για τους West Kings με το Σταυρούλη για 3. Και οι δύο ομάδες με αρκετές λύσεις. Βλέπω οι West Kings έχουν ένα roster. Εάν βλέπω καλά είναι 9 άτομα. Και ο Βίτας είναι στον πάγκο και ο Γεωργούσης έχει έρθει. Βλέπω και τους Bulls είναι άλλοι 8 και αυτοί πρέπει να είναι οι 9. Τώρα μετά που φάνε δεν μπορώ να καταλάβω και ποιος θα παίξει ποιος όχι. Τέλος πάντων. Ο Ρωμοσίος θα αστοχίσει την πρώτη του βολή. Μηδέν στις 2 θα παραμένει το 3-7. Παναγιωτάκης που λογικά θα έχει τον κύριο ρόλο στο κατέβασμα της ομάδας. Όταν θα μπει λογικά και ο Γεωργούς θα πάρει για τις μερικές πάλες. Θα βάλει άλλο ένα τρίποδο τώρα ο Παναγιωτάκης. Θα μειώσει σε 6-7 στον πόντο πάλι το μάτς. Φωνάζουμε για τους δύο πάγκους, δίνουμε τώρα δεν πάσα. Μπαζάνε και τώρα να στοχεί στο τρίποδο. Δίνουν οδηγίες ο Χατζής από τον πάγκο των Bulls, ο Μαρφαντάς από τον πάγκο των West Kings. Ζούλας, ο MVP της προηγούμενης αγωνιστικής για τους West Kings, θα στοχίσει σε άλλο ένα καλάθι. Αναστόπουλος θα πάρει το επιθετικό rebound, θα σκοράρει για να δώσει το πρώτο προβάδισμα στους West Kings. Σκοράρουν σε 3 σερί επιθέσεις. Πρώτος τώρα με την μπάλα, θα περάσει το Μυστιλόγλου, πάρα πολύ ωραία γένωση, αλλά θα στοχίσει. Το πίσω στον Αναστόπουλου. Σταυρούλης στον Πεζούλα, πάρα πολύ ωραία. Θα στοχίσει εκείνο, θα ανανεώσει άλλη μια επίθεση ο Αναστόπουλος. Πεζούλας βγάζει δύο σερί σούτ από την ίδια θέση. Ο Ρωμοσίος τώρα κατεβάζει, θέλει να παίξει τη ζωή με τον Πρόκο. Θα βγει στο πλάι ο παίκτης των Bulls.
Θα το κλέψει πάρα πολύ ωραία ο Αναστόπουλος. Ίσως ήταν και κάτι παραπάνω εκεί πέρα ο Πρόκος. Δεν έδωσα κάτι διαιτητές. Μαγκονάκης Γιακίμη, το διαιτητικό δίδυμο του συνδέσμου μπασκετάκι. Okay. Φωτόπουλος από τα 6 μέτρα. Αστοχή. Βαζάνης έχει αρκετό χώρο. Αστοχήσουν κάτι να την πληρώσουν στην αδράνεια οι West Kings. Παραμένει το 8-7. Θα συμπληρώσουμε σε λίγο εσείως τα 5 λεπτά στην αναμέτρηση. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Ναι, παραλίγο. Φωτόπουλος κράτησε, εκτέλεσε. Αστόχησε ο Μπασδάνης. Μάζεψε εδώ εύκολο rebound. Μεγάλη πάσα στο JJ. Θα σταματήσει ο JJ την επίθεση. Ρωμοσιός για 3. Κοντό το σουτ Παναγιωτάκης. Το εύκολο rebound. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Πέρασε το JJ. Σκόραρε. 10-0 το σερί που τρέχουν οι West Kings. 17. Γεωργούσης Βίτας ετοιμάζονται να μπουν στην πεντάδα των West Kings. Πεζούλας διάβασε τη φάση και έκλεψε πολύ ωραία. 3 με 1 στην αντεπίθεση. Η πάσα στο Φωτόπουλα, στοχή εκείνος. Ο Ρωμοσιός θα βγάλει την μπάλα έξω και η κατοχή θα παραμείνει στους West Kings. Αναστόπουλος και Πεζούλας θα κάτσουν έξω. Βίτας και Γεωργούσης μέσα. Γεωργούσης στο πρώτο του σουτ, άστοχο. Πρόκος προσποιήθηκε. Μοίρασε την μπάλα δεξιά. Ρωμοσιός θα κερδίσει το φάλα τον Βίτα. Δύο βολές στην προηγουμένη του επίσκεψη. Στη γραμμή των βολών είχε 0 στις 2. Για να δούμε αν θα βάλει τώρα κάποια από τις 2 ή έστω και από τις 2. Συνεχίζει να αστοχεί. Βλέπω το Ρουμελιώτη έτοιμο για να περάσει στο μάτς. 0 στις 4, βλέπω κανένα το Χαδίρι. Η μπάλα βγήκε έξω. 6 λεπτά στην αναμέτρηση, 17. Οι West Kings απαντάνε στο 7-0 που τρέξαν οι Bulls στην αρχή με δικό τους 10-0. Αστοχίζει ο Γεωργούς, ο Ρωμοσιός θέλει να περάσει όλη την ομάδα των West Kings. Ο Μπασδάνης δεν κατάφερε να εκτελέσει. Έχει την μπάλα στον JJ. Πρόκος. Τον Παναγιωτάκη. Θα βρει το Μυστιλόγλου. Πολύ ωραία, ψηλός των Bulls. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά πρέπει να ήταν ο Μυστιλόγλου ο MVP της προηγούμενης αναμέτρησης των Bulls με του Reload. Μπορεί να κάνω και λάθος όμως. Βίτας, πολύ ωραίος Σταυρούλη για 3, θα στοχίσει. Ο Φωτόπουλος μπήκε ανάμεσα από δύο παίκτες των Bulls και κέρδισε το rebound και το foul. Το foul το έκανε ο Μυστιλόγλου. Ο Ρουμαλιώτης θα μπει τώρα στην πεντάδα των Bulls του Μπασδάνη. Θα κάτσει και ο Παναγιωτάκης, θα μπει ο Κυρμίζογλου. Κυρμίζογλου στην επαναφορά. Θα βρει τον Γεωργούς, θα βγει από τα σκρίνη, θα εκτελέσει. Θα βάλει τον πρώτο του καλάθι για απόψε. Το 19. 3 λεπτά ακόμα. Ωραία κίνηση του Ρωμοσιού, θα κερδίσει το φάουλ από τον Φωτόπουλο, θα βάλει και το καλάθι. Πολύ ωραία κίνηση του Ρωμοσιού. Να πούμε ότι 3 φάουλ έχουν κάνει οι West Kings και τα 3 έχουν στείλει τους Bulls στις βολές και τα 3 φάουλ στις βολές έχει πάει ο Ρωμοσιός. Τώρα όμως θα βάλει τη βολή και θα ισοφαρίσει σε 12-12.
Σταυρούλης κατεβάζει. Μπαλαστάς ο Κυρμίζογλου, βγάζει έξω στο Φωτόπουλο. Από τον αριστερό αγώνα σκοράρει με ταμπλό. Ο Πρόκος από τα 8 μέτρα σχεδόν το βάλει. Σηκώνεται από παντού, δεν έχει κανένα θέμα. Αυτός και ο Γιωργούσης είναι παίκτες που στη μέρα τους μπορούν να σε διαλύσουν πραγματικά. Φωτόπουλος περνάει πάρα πολύ ωραία. Θα κοπεί όμως από τον Μυστηλόγλου ακόμα πιο ωραία. Πρόκος στο Ρωμοσιό. Γυρίσαν οι Kings. Πρόκος χωρίς δεύτερη σκέψη εκτέλεσε αυτό έξω αυτή τη φορά. Θα γίνει το λάθος κλέβει του Μυστηλόγλου. Έχει συγγνώ φάουλ του Κυρμίζογλου. Του Κυρμίζογλου, συγγνώμη. Για να κόψει την αντεπίθεση των Bulls. Τσεμπέρης θα μπει στο μάτς στη θέση του Φωτόπουλου. Κουρμελιώτης του Γιώργου το Ρωμοσιό. Θέλει να παίξει ο Ρωμοσιός με τον Γεωργούση. Θα περάσει, θα μετρήσει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Δεύτερο γκολ φάουλ για το Ρωμοσιό. Πρώτο φάουλ του Γεωργούση, συμπλήρωσαν τα ομαδικά φάουλ West Kings. Χάσει την βολή, ο Βίτας θα πάρει το rebound. 14-17. Σταυρούλης. Δύο Γεωργούς από τα screen. Τσεμπέρι στον Βίτα. Θα εκτελέσει ο Βίτας, θα σκοράρει. Συνεργάστηκαν εδώ οι δύο πρώην παίκτες του Άνεμου, ο Βίτας και ο Γεωργούσης. Όχι, βασικά ο Τσεμπέρης του έδωσε την μπάλα. Έτσι είπα να το πω και καλά ψαγμενιά. Ρωμοσιός, θέλει να βγει στη λόγη να γίνει το κλέψιμο. Ο Τσεμπέρης θα δώσει στο Σταυρούλη. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Θα κερδίσει όμως τις βολές. 42 δευτερόλεπτα ακόμα. Αυτή την πρώτη βολή. Έχει άλλη μία για να ισοφαρίσει το μάτς σε 17-17. Θα τα καταφέρει ο Βίτας. Θα βγάλει την μπάλα έξω. Η μπάλα για Bulls. Προμοσίως πάλι με τον Γεωργούση. JJ από την κορυφή για δύο σκοράρι. Και δευτερόλεπτα για τους West Kings από τα 23, 17 τα 19 τώρα. 16-19 μπροστά οι Bulls. Γεωργούσης για 3. Στο απλωμένο χέρι του Ρουμελιώτη μπροστά. Κυρμίζογλου. Σταυρούλης πάλι ο Γεωργούς στη λήξη του πρώτου καλύπτου θα ισοφαρίσει σε 19 όλα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Λοιπόν, συνέχεια στο μάτς 19 όλα μετά το τρίποντο του Γεωργούς στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Βίτας θέλει να βάλει γι' αυτό σε ένα, θα αστοχίσει, ο Πρόκος μαζεύει. Πρόκος, JJ, ο Ρουμελιώτης, ο Ρωμοσιός, ο Πρόκος θα κάνει το λάθος, θα του κλέψει ο Κυρμίζογλου και θα αστοχίσει ο Κυρμίζογλου. Μυστηλόγλου κοντάδα των Bulls. Άλλο ένα φάλο θα κερδίσει ο Ρωμοσιός. Γεωργούς, Κυρμιζόγλου, Βίτας, Τσεμπέρης και Σταυρούλης για τους West Kings. Μουσική
πολλές για το δημοσίο. Θα χάσει άλλη μια βολή. Μια στις 8 πρέπει να έχει μέχρι στιγμή. Παραμένει το 19-19. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος στην Ιδοβίτα. Είναι μια φάση που την παίζουν συνέχεια οι West Kings. Τρόπος πολύ ωραία. Έδωσε τον Καλαούρα. Δεν τον ανέφερα πριν. Μπήκε τώρα στο Στυλόγλου. Στην Αλλιώτης εκτελεί για τρεις, άστοχος. Στυρμιζόγλου μαζί του. Σταυρούλης. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον παίκτη των West Kings. Κυρία για το έμεσο τρίποδο. Στην προηγούμενη του επίσκεψη στη γράμμα των βολών και 0 στις 2. Τώρα θα βάλει όμως τη βολή. Θα κάνει το 24-19 στο συν 5 ο West Kings. Σε μπέρις πιέζει παντού τον Ρουμελιώτη. Περνάει όμως ο παίκτη των Bulls. Πρόκος με τον Βίτα, εκτελεί ο Πρόκος μέσα. Ο Βίτας έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Ο Πρόκος βρήκε όμως τη λύση. Γεωργούς τώρα με Πρόκο. Εκτελεί για δύο και σκοράει. JJ τελούνε πολύ, πολύ γρήγορα σε αυτούς τους Bulls. 26-22 είναι πίσω η ομάδα του Πρόκου. Τσερμπέρης για το πρώτο τρίποντο θα στοχίσει. Σταυρούλης θα πάρει το επιθετικό rebound. Μορφαντάς δείχνει με τα χέρια του. Σπέκτος με ερεμίσει. Μεγάλη πάσα του Πρόκου στον JJ. Θα γίνει το κλείψιμο, όχι ο Ρωμοσιός κατάφερε να συγκρατήσει την κατοχή για τους Bulls. Περνάει και τον Βίτα και εκτελεί και σκοράρει. Ξανά στη μία κατοχή το μάτς 26-24. Ο Βίτας παλεύει εκεί πέρα με τον Παλαούρα. Θα κερδίσει το φάουλ. Μπαζδάνης θα πιστεύει στο Ρουμελιώτη. Πεζούλας θα πιστεύει στο Τσεμπέρι. Γεωργούσος, θα δύο μπάλα ώρας πάνω του. 5 δευτερόλεπτα. Θα εκτελέσει ο Γεωργούσος, θα σκοράρει. Τέσσερι πόντι από τον Γεωργούση, 29-24 για τους West Kings. Πρόκος θα κερδίσει το φάουλ τον Βίτα. Όπως και να έχει, η ομάδα που θα κερδίσει θα είναι πάνω από την άλλη βαθμολογία, μία ανήκει παραπάνω. Ωστόσο, οι West Kings για οποιοδήποτε στραβοπάτημα στο μέλλον θα θέλουν να καλύψουν και διαφορά των 10 πόντων που έχασαν στο πρώτο μάτς. Γιώργος στον Β με τον Παλαούρα. Υπάρχει σχετικά ένα μισμάτς. Ο Βίτας θα εκτελέσει, θα σκοράρει. 4 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο.
στο σύν 7 οι West Kings. Για να μένουμε την αντίδραση των Bulls. Ο Μάνο Πρόκος θα φάλει τώρα τριμποντάκι. Θα το βάλει. Ο Βίτας δεν άλλαξε στο screen να βγει πάνω του. Είχε άπειρο χώρο και χρόνο. Εκτέλεσε εύστοχα 31-27. Ζούλας είχε τον Βίτα. Δεν τον είδα να του πασάρει την μπάλα. Εκτέλεσε άστοχα. Στην άλλη μεριά ο Ρωμοσιός θα στοχίσει. Έρχεται στον Παλάουρας. Έχουμε επιθετικό φάουλ του Ρωμοσιού πάνω στον Παναγιωτάκη. JJ θα κάτσει. Θα μπει ο Πολίτης για τους Bulls. Θα μπει και ο Φωτόπουλος για τους Kings στη θέση του Κερμίζογλου. 31-27. Με Πρόκο προσπάθησε να βρει τον Βίτα. Ο Ρωμοσιός έβαλε το χέρι του. Την μπάλα ακούμπησε στον Βίτα. Κατοχή για Bulls. Έχουμε time out για τους Bulls και επιστρέφουμε. 31-27. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το time out. Πολίτης, Πρόκος, Μπασδάνης, Ιστιελόγλου και Ρωμοσιός για τους Bulls. Πεζούλας, Γεωργούσης, Βίτας, Παναγιωτάκης και Φωτόπουλος για τους West Kings. Μετά το πέρας του πρώτου μισού του δεύτερου δεκαλέπτου, το σκορ είναι 31-27 στο Alexandre Bulls. Άμα λίγο Μπασδάνης να κλέψει εκεί πέρα. Παναγιωτάκης, τον Φωτόπουλο. Αστοχή υπό την πίεση του Μιχυλόγλου ο Φωτόπουλος. Πρόκος θα πάρει το screen, πάει αριστερά, πες πάνω στο Β. Σηκώνεται αστοχή, ο Μιχυλόγλου δεν καταφέρει να πάρει το ρυθμιστικό rebound. Παναγιωτάκης, σε μαρκάρτο ο Γεωργούσης εκτελεί, αστοχή, Πρόκος μαζεύει το rebound, ψάχνει ανούσου στη μεγάλη πάσα. Αν ήταν ο JJ, λογικά θα είχε μία. Αν ήταν ο JJ πεντάδα, λάθος προκλέβει ο Παναγιωτάκης. Αντιαθλητικό φάουλ του Πρόκου πάνω στον Παναγιωτάκη. Ήταν πολύ ψηλά το χέρι του. Παναγιωτάκης θα πάει στις βολές και κατέχει τα παραμείνει στους West Kings. Μέσα η πρώτη. Είναι μια ευκαιρία τώρα για τους West Kings να ξεφύγουν με δύο στις δύο βολές και την κατοχή δικιά τους. Μπήκε και ο Σταυρούλης πάλι στην πεντάδα των West Kings. Κατοχή θα αλλάξει χέρια για τους Bulls. Ο Γιώργος δίνει το χέρι του στη διαιτητή. Πεζούλας έκατσε για τους West Kings, δεν το πάμε. Πρόκος στο Ρωμοσιό. Πάρα πολύ ωραία παίξαμε τον Μιστιλόγλου. Κόπηκε με φάλο τον Φωτόπουλο. Δύο φόλες για τον ψηλό των Bulls. Στα 8 δευτερόλεπτα αυτή η επίθεση των Bulls. Θα χάσει την πρώτη βολή. Θα χάσει και την δεύτερη μάτς. Πληγή απόψε για τους Bulls οι βολές. Γεωργούσης. Κινείται προς τα αριστερά, θα βρει το Φωτόπουλο, θα εκτελέσει αυτούς γιατί θα στοχίσει. Για στοιχεία της είναι ότι τα πάρει τα γαλλικά.
Ρόκος για τρεις, όχι τώρα. Πολύ θα πάρει το εύκολο rebound, θα πέσει με τον Μυστιλόγλου. Θα βγει η μπάλα πάλι προς τα έξω. 8 δευτερόλεπτα για τους Bulls. Πολύ ωραία. Ο Μυστιλόγλου όμως θα αφήσει άτσα, αλλά την μπάλα στο κάνα τον West Kings. Λάθος από την άλλη μεριά. Για τους West Kings ο Παναγιωτάκης έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Και άλλαξε πάλι κατοχή. Ο Πρόκος θα κάτσει για πρώτη φορά. Θα μπει ο JJ στη θέση του. Βίτας και Παναγιωτάκης έξω. Μέσα πάλι ο Πεζούλας και ο Σταυρούλης και ο Αναστόπουλος, συγγνώμη, για τους West Kings. Φάλ του Γεωργούση τώρα πάνω στο Ρωμοσιό στην προσπάθεια να το κυνηγήσει για να μην πάρει μπάλα ο παίκτης των Bulls. Στα τέσσερα ομαδικά και οι δύο ομάδες. Τρία λεπτά ακόμα για να λήξει το δεκάλεπτο. Ο Αναστόπουλος πάρα πολύ ωραία βάλει το χέρι και έκλειψε την μπάλα. Σταυρούλης σηκώνεται πολύ στο ωράρι. Η διαφορά πλέον στη μέγιστη της τιμή μέχρι στιγμής 35-27 στο σύν 8 η West Kings. JJ θέλει να παίξει με τον Ψιλόγλου, πάρα πολύ ωραία. Σκόραρε ο Ψιλός τον Bulls, πήρε και τον φάουλ. Όταν έρθουν στη Λούγλου, είναι λίγο πιο εύκολο το pick and roll. Θα χάσει όμως τη βολή πάλι. Χαμένη ευκαιρία για τους Bulls να μειώσουν. 35-29. Λίγο παραπάνω από τα 2 λεπτά για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Πεζούλας θα περάσει με την μπάλα εκτός παρκέ. Χωρίς φάουλ, σύμφωνα με την διαιτητή που ήταν μπροστά στη φάση. Τζέι παίρνει την μπάλα και τρέχει. Θα βρει τον Μπαζδάνη, δεν εκτελεί αυτός. Κάνει δύο βήματα δεξιά, θα εκτελέσει άστοχα. Αυτή η επίθεση ήταν στα 6 δευτερόλεπτα για τους Bulls. Άλλο ένα λάθος τώρα για τους West Kings. Βιαστικές επιθέσεις και από τις δύο ομάδες με λάθη. Κυρμίζει ο γλυστές του Πεζούλα. Η μπάλα στα στο Ρωμοσιό, θα στοχίσει εκείνος. Μυστιλόγλου το επιθετικό rebound, θα στοχίσει πάλι. Δεν χάνουν μόνο τις βολές οι Bulls, χάνουν και τα lay-up. Γεωργούς πάρα πολύ ωραία ξεμαρκαρίστηκε και πέτυχε το τρίποντο. 1-31 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 38-29 στο C9 West Kings, time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε το time out. Χωρίς αλλαγές στις δύο πεντάδες. Πολίτης με τον Μυστιλόγλου θα στοχίσουν σε άλλο ένα θεωρητικά εύκολο καλάθι. Bulls, άλλο ένα διαθλητικό του Πολίτη πάνω στον Κυρμίζογλου. Κρατάνε πολύ ψηλά τα χέρια τους παίκτες των Bulls. Πρόκος θα μπει τώρα στο μάτς στη θέση του Μυστιλόγλου. Έχει την ευκαιρία ο Κυρμίζογλου να βάλει με δύο βολές στην ομάδα του στο συν 11. Θα χάσει την πρώτη βολή. Θα χάσει και τη δεύτερη μάλιστα. Ωστόσο η κατοχή θα παραμείνει στους West Kings. Έχουμε άλλο ένα time out και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βίτας θέλει να παίξει με τον Γεωργούση, θα πάρει την μπάλα ο Γεωργούσης. Βίτας είναι εκεί για να δώσει το σκρίνο. Ο Γεωργούς θα εκτελέσει για τρεις κοντό το σουτ. Ο Πολίτης μάζεψε. JJ θέλει να τρέξει τώρα για λογαριασμό των Bulls. Θα βρει τον Πρόκο, 45 μοίρες, θα εκτελέσει μέσα. Τρίτο τρίποντο του Πρόκου. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, 38-32. Αντί η διαφορά να πάει στο συν 11 με τις βολές του Κυρμιζόγλου, πήγε στο
συν 6 μειώσαν δηλαδή οι Bulls. Τώρα ο Πολίτης θα κερδίσει και την κατοχή. Κυρία για τους Bulls να μειώσουν κι άλλο. Ο Παναγιωτάκης θα μπει στη θέση του Γεωργούση. Και ο Βίτας θα κάτσει που έχει δύο φάουλ, θα μπει ο Αναστόπουλος. Θα κάνουν την επίθεσή τους τώρα οι Bulls. Ρωμοσιός θα δώσει τον Μπρόκο, περνάει. Θα αφήσει με το αριστερό, θα κερδίσει όμως το φάουλ. Θα πάει στην γραμμή των βολών ο Πρόκος για πρώτη φορά απόψε και έχει την ευκαιρία να μειώσει τους 4. Μέσα από τον Μπρόκο. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα. Δύο στις δύο. Έχουμε time out για τους West Kings και επιστρέφουμε 38-34. Λοιπόν, επέστρεψαν από το time out δύο ομάδες, ο Γεωργούς και ο Βίτας μπήκε στην πεντάδα μαζί με τον Σταυρούλη, τον Μπεζούλα και τον Φωτόπουλο. Πριν του Φωτόπουλου όλοι εκτελούν τρίποντα. Σταυρούλης κρατάει, θα πει όχι, θα περάσει πάρα πολύ ωραία στον Βίτα και στον Σπεράρι. Ωραίο καλάθι JJ, στο κέντρο θα κλειστεί από δύο. Πολύ ωραία, ο Βίτας έβαλε τα χέρια του στην μπάλα και δεν άφησε τους Bulls να εκτελέσουν. Θα λήξει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο, 40-34 υπέρ των Bulls. Επιστρέφουμε σύντομα για το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, όλα δημάνα. Συνεχίζουμε την αναμέτρηση, το μεγάλο derby της Elite. West Kings στη Father Bulls. Σταυρούλης Γεωργούς, Πεζούλας, Φωτόπουλος, Αναστόπουλος. Πεντάδα που ξεκίνησε, όχι πεντάδα, ήταν ο... δεν ήταν ο Γεωργούς, sorry. Λοιπόν, πεντάδα των West Kings, ο Πεζούλας θα πάρει το πρώτο τριποντάκι. Στο δεύτερο ημίχρονο θα στοχίσει, ο Βίτας, ο Αναστόπουλος θα ανανεώσει. Φωτόπουλος πάλι στον Αναστόπουλο. Τρία δευτερόλεπτα για τον παίκτη των West Kings. Δεν θα σκοράρει σε αυτήν την επίθεση West Kings. Μπαζάνης, Πρόκος, Μισκυλόγλου, ο Ρωμοσιός και ο JJ. Αυτή ήταν η πέντε των Bulls. Δεν πρέπει να κάνω άλλο λάθος. Ο Ρωμοσιός θέλει να ποστάρει τον Γεωργούς. Θα στοχίσει όμως. Γεωργούς θα βρει τον Μπεζούλα. Πολύ ωραία αυτές οι μπάλες στο Φωτόπουλο και σκόραρε. Η διαφορά έχει φτάσει μέχρι και τις 9 πόντους με το 38-29. Ο κύριος που έχει την μπάλα στα χέρια τώρα εδώ, ο Πρόκος, συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να μειώσουν οι Bulls. JJ πατάει γερά, θα στοχίσει όμως, το rebound, το Σταυρούλης, μπάλα στον Φωτόπουλο. 42-34, Σταυρούλης έρθα από πίσω, θα στοχίσει όμως. Έχασε την ευκαιρία οι West Kings να ανεβάσουν για πρώτη φορά διαφορά στο σύν 10. Πρόκος φωνάζει το Ρωμοσιό να εκτελέσει. Πάει μέχρι μέσα ο Ρωμοσιός. Θα στοχίσει με το αριστερό lay-up. Βολές και τα lay-up από όσο και τους είναι. Γεωργούσης. Πολύ σκοράρι. Συν 11. Για πρώτη φορά πάνω από τους 10 διαφορά και επιθετικό φάουλ από τον Ρωμοσιό στη συνέχεια της φάσης. Και έτσι όπως είναι τώρα η διαφορά υπερκαλύπτουν και την ήττα του πρώτου γύρου οι West Kings το 82-82. Για να δούμε. Όλα παίζουν ρόλο, ακόμα έχουμε άπειρο παιχνίδι. Οι Bulls δεν είναι
του ATCA, είναι έμπειροι, το έχουν παίξει άπειρα παιχνίδια στο μπασκετάκι. Έχουν ξαναβρεθεί με 10 από τις πίσω και έχουν ανατρέψει μάτς. Πάρα πολύ ωραία πάσα στο Σταυρούλη, λίγο πιο πίσω. Να ήταν ο Φωτόπουλος, θα είχε μια φοβερή φάση. Ο Βασδάνης θα κατεβάσει τώρα. Είναι στο JJ. Πρόκος. Πάει προς τα μέσα, αφήνει το JJ πάλι. Ρωμοσιός, θα σκοράρει αυτή τη φορά. Πρώτο γαλάθι των Bulls στο δεύτερο ημίχρονο μετά από σχεδόν 3 λεπτά. 45-36. Ο Ζούλας θελεί. Το ισορροπία ο Φωτόπουλος θα πάρει άλλο ένα θετικό rebound. Πεζούλας, πάλι άστοχος. Ακόμα δεν έχει σκοράρει. Σταυρούλης θα κάνει το φάουλ και θα μπει στο μάτσο Βίτας και ο Παναγιωτάκης στη θέση του Γεωργούς, στη θέση του Πεζούλα. Είδα τον Γεωργούς να περπατάει προς τα έξω. Πεζούλας θα κάτσει στον πάγκο. Ρωμοσιός και έχει τον Βίτα. Τώρα δεν είναι όπως πριν που είχε τον Κυρμίζογλου, ας μην βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, ή τον Γεωργούση. 45-36 μετά το λάθος, το νέο λάθος των Bulls. Γεωργούση από το πλάι θα κερδίσει, φάλο τον Μυστηλόγλου. Μετά την προσποίηση την έφαγε ο ψηλός. Πέρασε αριστερά και έδειξε το φάουλ. Σταυρούλης κρατά την μπάλα. Θα πάει προς τα αριστερά, θα σταθεί στον αέρα, θα στοχίσει. Δύσκολη προσπάθεια που πήρε. Ο στον Μπασδάνη. Ο Μπασδάνης δεν εκτελεί. Θα πάει προς τα μέσα, θα εκτελέσει γιατί θα σκοράρει. Λιώνουν στους 7 πάλι οι Bulls. Δεν πεθαίνουν εύκολα. Σταυρούλης για 3. Κακό. Πρόκος μάζεψε. Βρει το JJ. Ο JJ δεν θα σκοράρει. Ο Γεωργούς όμως θα του κάνει το φάουλ. Φάουλ χαμηλά. Δεν υπάρχουν βολές. Μέχρι μέσα πανέξυπνα κερδίζει το φάουλ τον Αναστόπουλο. Θα πάει στις βολές. Το προηγούμενη περίοδο σκόραρε 13 πόντους. Και σε συνδυασμό με τους 6 που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο, είναι στους 19. Κωστά. 11 πόντους, συγγνώμη, είχε, όχι 13. Μέσα η πρώτη βολή. Μία στις δύο. Και διαφορά πάλι στο συν 6 για τους West Kings, 45-39. Απάτησαν στο 5-0 το West Kings με 5-0 και οι Bulls. Πάλι βγήκε ωραία η φάση των West Kings, ωστόσο ο Βίτας δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα αυτή τη φορά. Ευκαιρία τώρα για τους Bulls να μειώσουν κι άλλο. Με ένα τρίποδο του πρόκου πέφτει διαφορά στους 3. Κάνω, θα το πάρει. Θα το βάλει, όχι. Θα παραμείνει στους 6. Ένα μεσίσι,
Πιτάς. Ελεύθερο τρίποντο. Άστο χώρο ο Μωσής μαζεύει εύκολα. Έχει το Μυστιλόγλου. Μπροστά θα του δώσει την μπάλα, θα περάσει. Έχει να τον Β. Ο Μωσής ήρθε από πίσω και σκόραρε με το follow. Με πήραμε μπρος οι Bulls. Αναστόπουλος σκοράρει έξυπνα. Ωραία, πάσα του Σταυρούλη. Άλλο ένα φάουλ του Αναστόπουλου. Ψηλά και αυτό, δύο βολές. Αναστόπουλος έξω και ρυμίζει ο Βουλής στο μάτς. Έχει άλλη μια βολή. Μια στις δύο πρώτος. Σαράντα 47-42. Το 45-34 έγινε 47-42. Παναγιωτάκης θα κάνει βήματα. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τους Kings, οι οποίοι στα τελευταία 5 λεπτά έχουν βάλει 2 πόντους. Κόκος θα πάρει το σύνδεμο Μυστιλόγλου, θα του περάσει την μπάλα. Θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα ο Μυστιλόγλου. Γυρίζει πάρα πολύ ωραία η μπάλα, ο Ρωμοσίος θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει όμως. Το τρίποντο θα έρχεται για βράση στους δύο. Εάν έμπαινε Βίτας τώρα θέλει να βάλει το τρίποντο την άλλη μεριά, θα στοχίσει. Ο Μπαζδάνης μαζεύει, θέλει να τρέξει τους Μπουλς. Έχει δεξιά τον Πρόκο. Πρόκος δεν θα κολλώσει να το πάρει, θα το βάλει. Και κάπως έτσι το 45-34 γίνεται 47-45, time out West Kings και επιστρέφουμε. Λοιπόν, δύο το σερί που τρέχουν οι Bulls. Άρα λίγο να βγει και αυτή η άμυνα. Ο Πολίτης έχει μπει στην πεντάδα των Bulls. Πολύ ωραία αυτές οι μπάλες των Κυρμίζοβλου, ο οποίος αστόχησε. Μυστιλόγλου θα κρατήσει μπάλα. Είναι λάθος εκεί πέρα. Κυρία πλέον για τους Bulls, ακόμα και να προσπεράσουνε. Πάμε, έλα. Εάν προσπεράσουν οι Bulls. Λοιπόν, βολές για τον Πρόκο. Θα βάλει την πρώτη βολή. Πέντε σερί πόντια από τον Πρόκο. 47-46. Μία στις δύο. Παραμένει 44-46 στον πόντο το μάτς. Γεωργούσης θα πάρει το σκριν. Θα σταματήσει, θέλει να βρει τον Β. Κακή η πάσα του, λάθος για τους West Kings. Και 24 ακόμα. Μπ
Μπάλα στο Ρωμοσιό, καλάθι και πλέον η Bulls είναι μπροστά. Φοβερό comeback από την ομάδα του Μάριου Χατζή. Από το μείον 11 στο συν 1. Να δούμε την αντίδραση του West Kings. Βίτας εκτελεί αστοχή, Ρωμοσιός μαζεύει. Πρόκος θα βγάλει έξω στον Πολίτη. Πολύ ωραία, ο Πολίτης περνάει, εκτελεί αστοχή. Κυρμίζει ο Γλουμάζης ψηλά. Σταυρούλης θέλει να τρέξει τώρα τους West Kings. Παραλίγο να βγει. Ω, θα βγει η μπάλα τον Βίτα. Σωστά, το παραδέχεται και ο ίδιος. Αλλαγές τώρα ο Ρουμελιώτης και ο Μπαλάουρας στο μάτς. Βγαίνει ο JJ, βγαίνει και ο Μυστηλόγλου. Τσεμπέρης μπήκε στην πεντάδα των West Kings. Ρωμοσιός με τον κοντύτερο και Μυζόγλου, όμως η μπάλα θα βρει στο πόδι, θα περάσει εκτός. Κατοχή για τους West Kings. 1 και 9 ακόμα. Ζητούμενο καταρχήν η νίκη. Φάουλ του Ρουμελιώτη πάνω στο Γιώργος. Τρίτο φάουλ του Ρουμελιώτη. Έχουν άλλο ένα φάουλ να δώσουν οι Bulls. Αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό τους. Τελείο ο Γιώργος και σκοράρει για δύο βέβαια. Αλλά σκοράρει μετά από 4 λεπτά και θα ξαναβάλει μπροστά στους West Kings. 49-48-40 δευτερόλεπτα. Όλα δείχνουν να πάμε σε ένα γκραν κινιολικό χιτσκοκικό φινάλε που λέγε για γνωστή ψυχή. Θα μαζέψει το επιθετικό rebound ο Μπαλάουρας. Ρωμοσιός για 3. Όχι, Γιώργος μάζεψε. 2 δευτερόλεπτα η διαφορά των 2 ρολογιών. Γιώργος θα κρατήσει την μπάλα. Θα κλέψουν οι Bulls, όχι, κρατάει ο Σταυρούλης. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους West Kings. Έχουν και ένα φάουλ να δώσουν οι Bulls. Θα το κάνει ο Πρόκος έξυπνα. 5 δευτερόλεπτα όλα για τους West Kings. Γιωργούσης εκτελεί άστοχα, πολύ τους μαζεύει, θα πετάξει και την μπάλα, δεν θα σκοράρει. 49-48 βραχιά κεφαλή για τους West Kings. Λοιπόν, μπήκαν οι ομάδες, όλα έτοιμα να ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο, να δούμε εάν θα είναι και το τελευταίο. 49-48, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε live στο Facebook, το περιμένουν όλοι. Ρωμοσιός περνάει πολύ ωραία, αστοχή. Θα πούμε για τις πεντάδες: Γεωργούσης, Σταυρούλης, Πεζούλας, Αναστόπουλος και Φωτόπουλος για West Kings. Ο Ρωμοσιός, ο Πολίτης, ο Μπαλάουρας, ο Πρόκος και ο Ρουμελιώτης για τους Τυφάδο Bulls. Σταυρούλης κρατάει την μπάλα, θα κερδίσει φάλο τον Πρόκο. Τρίτο φάλο του Πρόκου. Σταυρούλης, Γεωργούσης, για 3 μέσα. Πρόκος θέλει να απαντήσει, όχι. Άλλο ένα φάουλ του Πρόκου, αυτό είναι το 4ο του. JJ πήγε στο μάτς.
Παναγιώτης στην πίεση πάνω στο Γεωργούση. Έβαλε και το χέρι τώρα πάνω στην μπάλα του Φωτόπουλου. Πεζούλας πολύ ωραία ξεμαρκάρεται, εκτελεί και πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν τώρα οι Bulls χωρίς τον Μπρόκο. Είναι στον πάγκο με 4 φάουλ. Και βασικά το βλέπω να χτύνεται κιόλα. Ρωμοσιός, Μπαλαούρας. Ωραία η άμυνα πίσω του Αναστόπουλου, 6 δευτερόλεπτα. Ρωμοσιός γυρίζει, σκοράρει, θα πάρει και το φάουλ. Πιάνει τη μέση του Ρωμοσιός από την προηγούμενη φάση. 54-50 το σκορ. Και η βολή έμεσο τρίποδο για τους Bulls, 54-51. Γεωργούσης θα βρει τον Αναστόπουλο, εκείνο τον Μπεζούλα. Ο Μπαλαόρας τον φυλάει, 5 δευτερόλεπτα. Πάει αριστερά, εκτελεί, εκτός ερωτίας θα κερδίσει φάλα τον Μπαλαούρα. 2 βολές για τον Μπεζούλα. Ο Μπαλαούρας δείχνει ότι τον έχει σπρώξει με τον αγώνα ο Πεζούλας. Στυλόγλου και Μπασδάνης βλέπω ετοιμάζονται να μπουν στην πεντάδα των Bulls. Μέσα η πρώτη βολή. Πεζούλας ήσυχος σε όλο το μάτς. Έχει πάρει μπρος, έχει βάλει 4 μαζεμένους πόντους. Μέσα ο Μυστηλόγλου και ο Μπασδάνης, έξω ο Μπαλαούρας και ο Πολίτης. Δημοσίως πάρα πολύ ωραία με τον Μυστηλόγλου και τον σας στόχισε. Ενώ είχε χώρο να πάει προς τα μέσα. Πεζούλας για 3, όχι. Αναστόπουλος μαζεύει το επιθετικό rebound. Φάουλ του Ρουμελιώτη τώρα πάνω στο Γεωργούση, αυτό είναι το 4ο ομαδικό των Bulls. Γρήγορα, γρήγορα φτάνουν στον bonus οι West Kings. Γεωργούσης για 3. Όχι. Rebound ο Μπασδάνης. JJ στο Ρουμελιώτη. Θα εκτελέσει για 3 ο Ρουμελιώτης. Μέσα! Βρίσκουν λύσεις και από άλλους παίκτες, το χρειάζονται οι Bulls. Ειδικά τώρα που ο Μπρόκος κάθεται στον πάγκο και δεν έχει και διατεθειμένος να γυρίσει. Δεν έχω καταλάβει τι συμβεί. 56-54. Πεζούλας εκτελεί άστοχα. Ο Μπασδάνης μαζεύει. Με επιθετικό φάουλ Μυστηλόγλου. Τρίτο φάουλ Μυστηλόγλου, 56-54 παραμένει. Τεχνίδι μιας κατευθύνσης. Φωτόπουλος σηκώνεται για σκοράρι. Είναι αυτό 54. Φάουλ του Γεωργούση πάνω στον Μπασδάνη. Τέταρτο φάουλ του Γεωργούση. Θα αποσύρει το Γεωργούση ο Μαρφαντάς. Σταυρούλου θα μπει στο μάτς. Στη Λόγλου θα πάρει την μπάλα, θα προσποιηθεί και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Βέσκου.
58-56. Να βάλουν και ένα lay-up οι Bulls. 6 λεπτά ακόμα. Σταυρούλης, πάρα πολύ ωραία στον Αναστόπουλο. Θα στοχίσει εκείνος υπό την πίεση του Μιχυλόγλου. Σταυρούλης κρατά το κεφάλι του. Μπασδάνης. Πάει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα. Στοχή, ο Ρωμοσιός όμως θα ανανεώσει. Πολύ ωραία, κράτησαν την κατοχή οι Bulls. Ρωμοσιός για 3, κακό το σούτ από εδώ φάνηκε. Μάτσε ο Σταυρούλης. Παναγιωτάκης. Σταυρούλης. Μάντεψε ο Ρωμοσιός την πάσα του προς τον Κοτόπουλο, στον Αναστόπουλο. JJ θα κοπεί με φάουλ από τον Παναγιωτάκη, θα το στείλει στις βολές. Ευκαιρία για τους Bulls να σοφαρίσουν πάλι. 5 λεπτά ακόμα για να λήξει το μάτς. Βίτας και Τσεμπέρι στο μάτς. Αναστόπουλος Πεζούλας εκτός. Μέσα η πρώτη βολή. Μια στις δύο. 98-57. Παναγιωτάκης. Θα χάσει την μπάλα χωρίς φάουλ. Σταυρούλης κρατάει 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Πολύ ωραία, ο Μεσηρούς θα βάλει το χέρι στην μπάλα. 3 δευτερόλεπτα, θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Σταυρούλης θα στοχίσει. Θα λήξει ο χρόνος επίθεσης στον West Kings. Και έχουμε αλλαγή, ο Πρόκος θα μπει στο μάτς και στο Ρουμελιώτη. Έχει 4 φάουλ. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει στην άμυνα ο Πρόκος. Ο Πρόκος θα σηκωθεί τώρα, θα πάρει το τριμποντάκι. Θα στοχίσει όμως. 14. Τσεμπέρης ελεύθερος, σουτάρει, σκοράρει. Αέρα 4 πόντων αποκτούν οι West Kings μετά το τρίποντο του Τσεμπέρι. Βασδάνης θα σηκωθεί και θα σκοράρει. Ασίστ από τον πρώτο. Σταυρούλης. Κινείται προς τα δεξιά, θα χάσει την μπάλα, κλέβει ο Πρόκος. Έχουμε φάουλ του Σταυρούλη πάνω στον Πρόκο. Στα 4 ομαδικά οι West Kings πλέον, έχουν συμπληρώσει από ώρα οι Bulls. Μπάλα στα χέρια του Πρόκου. 61-59. Με τον Κυρμίζογλου μπροστά του. Θα εκτελέσει για 3. Άστοχα. Τον ενόχλησε όσο χρειαζόταν ο Κυρμίζογλου. Έχουμε αλλαγή, τώρα θα μπει ο Γεωργούσης στη θέση του Παναγιωτάκη. Κυρμίζογλου θα κάνει λάθος κατοχή για Bulls. 3 λεπτά ακόμα. Πρόκος στο JJ για 2. Ισοφαρίζει. Και έχουμε time out, 61 όλα, 3 λεπτά ακόμα για να λήξει το μάτς. Και πλέον το μάτς είναι στο 61-61. Και να δούμε τι θα γίνει στα υπόλοιπα 3 λεπτά.
αν θα υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια, αν θα έχουμε παράταση. Γεωργούς, Πεζούλα, Σταυρούλης, Φωτόπουλος και Βίτα στην πεντάδα των West Kings. Σταυρούλης τον Βίτα στο πλάι. Καλή επίθεση των West Kings, θα βγάλουν άμυνα οι Bulls. Το έχουν Μυστιλόγλου, Πρόκο, JJ, Ρωμοσιό και Μπασδάνη στην πεντάδα τους. 2,5 λεπτάκια. Ο Πρόκος και ο Γεωργούσης οι δύο πρώτοι σκόρερ του αγώνα. Μην με ρωτήσετε τώρα και με πόσους. Και οι δύο έχουν 4 φάουλ. Για να δούμε τι μελιγενέστε. Πρόκος θέλει να παίξει με τον Μυστιλόγλου. Θα κλέψουν όμως οι West Kings. Σταυρούλης θέλει να τρέξει την ομάδα. Δεν θα αφήσει τον Γεωργούση. Μπάλα φτάνει στον Πεζούλα, ο οποίος δεν είναι και στην καλύτερη του μέρα. Αυτός θα σηκωθεί για 3. Θα στοχίσει ο Μπασδάνης στο rebound. Πρόκος, το JJ. Πάρα πολύ ωραία ο JJ. Περνάει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι των West Kings. 61-63. Πολύ ωραία κίνηση του JJ. Σταυρούλης θα σκοθεί για 3. Ο Πρόκος μάζεψε. Λιγότερο την Μπαζάνη, το rebound. Για να δούμε την αντίδραση των West Kings που βρέθηκαν πλέον πίσω με 2 πόντους. Πέφτουνε 2 πάνω στον Πρόκο. Ρωμοσιός θα αφήσει την μπάλα με το αριστερό, θα στοχίσει. Είχε να δώσει πάσα δεξιά για αριστερά. Πήγε μόνος προς τα μέσα. Ο Βίτας θα αστοχίσει με τη σειρά του. Μαζεύει ο Ρωμοσιός. Δεν βιάζονται οι Bulls. Ο Ρωμοσιός θα περάσει το κέντρο και θα κρατήσει την μπάλα. Περιμένει και τον Πρόκο που έχει μείνει πίσω. Μυστιλόγλου. Να παίξει με τον Βίτα. Θα αστοχίσει ο Ρωμοσιός. Δεν θα καταφέρει να πάρει το rebound. Ο Ζήλας δίνει στο Σταυρούλη. Έχει πίσω τον Πρόκο. Σταυρούλης θα αστοχίσει ο Βίτας. Θα κάνει επιθετικό rebound. Επιθετικό φάουλ, συγγνώμη, στην προσπάθειά του να πάρει επιθετικό rebound. Και 2 βολές για τον Μπασδάνη. Να πούμε για όσους παρακολουθούν τώρα ότι το μεγαλύτερο πλήγμα που έχουν δεχτεί οι Bulls απόψε είναι το ότι έχουν χάσει πάνω από 12 βολές. 61-63, 48 δευτερόλεπτα. Μέσα βρει τη βολή. Θα χάσουμε στη δεύτερη. 3 υπότιτλοι διαφοράς υπέρ των Bulls. Παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί πέρα. Η μπάλα στα χέρια του Γεωργούση. Θα πέσουν 2 πάνω του. Κερδίσει πανέξυπνα το φάουλ του Μυστιλόγλου που έφαγε την προσποίηση. Θα πάει στις βολές. 34 δευτερόλεπτα, 61-64. Πεζούλας θα κάτσει έξω, θα μπει ο Παναγιωτάκης στην πεντάδα των West Kings. Έχουμε time out και θα επιστρέψουν οι ομάδες και οι West Kings στο match στο παρκέ. Ο Γεωργούς θα εκτελέσει ένα ζευγάρι βολών. Για να δούμε. Μέσα η πρώτη βολή. Άλλη μία. Μέσα και η δεύτερη. Στον πόντο λοιπόν το μάτς. Πρώτος θα κρατήσει την μπάλα. Έχουν να βγάλουν μια άμυνα τώρα οι West Kings. Καμία ομάδα δεν έχει να δώσει φάουλ. Θα πάρει το σκυρινό Πρόκος. Θα πάρει αριστερό διάδρομο. Σωστό το φάουλ που έδωσε η Γιακίμη. Στο Σταυρούλη θα το στείλει στις βολές τον Πρόκο. Δεν συμφωνεί ο Κώστας Σταυρούλης. Στα 17,4 σταμάτησε το χρονόμετρο. Φωνάζει για τα rebound ο Μαρφαντάς, εδώ και ώρα. Μέσα η πρώτη βολή.
ζητούμενο η νίκη και οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ. Θα εκτελέσει τώρα τη δεύτερη. Μέσα και αυτή. Time out όπως ήταν αναμενόμενο από τον Μαρφαντά. Σταυρούλης, Βίτας, Φωτόπουλος, Γεωργούσης, Πεζούλας. Για την ισοφάρηση ο Πρόκος Μυστηλόγλου, ο Τζέι Τζέι, ο Μπασδάνης και ο Ρωμοσιός για την νίκη. Γεωργούσης, όπως αναμένονταν, θα πάρει την μπάλα, θα εκτελέσει για τρεις. Δεν θα ισοφάρισει ο Φωτόπουλος, επιθετικό rebound. Γυρίζει, αστοχή, 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Μυστηλόγλου περνάει, θα κερδίσει το φάουλ το Γεωργούση. Φάουλ το οποίο θα αποβάλλει το Γεωργούση. Για κάποιο λόγο δεν κάνανε νωρίτερα φάουλ οι West Kings. Ο Πρόκος και ο Μπασδάνης πανηγυρίζουν. Ο Μυστηλόγλου θα πάει στις βολές. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Τσεμπέρης θα μπει στη θέση του Γεωργούση. Θα χάσει την πρώτη βολή ο Μυστηλόγλου. Το Τσεμπέρι και τον Πεζούλα έχει διώξει μέσα ο Μαρφαντάς. Θα πάρουν το rebound. Βιάστηκε ο Ρωμοσιός να μπει, οπότε η κατοχή είναι για τους Στιφάδο Kings. Στη Φάδο, καλά, για τους West Kings. Θα μπει και ο Παναγιωτάκης. Σουτάρουν όλοι πλέον από την πεντάδα των West Kings. Θεωρητικά η μπάλα θα πάει μπροστά. Πάει στον Σταυρούλη. Πάτησε την πλάγια γραμμή ο Πεζούλας τότε. Ο Μαντιονάκης δεν του ξεφεύγει τίποτα. Κρίσιμο λάθος εδώ για τους West Kings. Πιέζουν, να πιέσουν λέει ο Μαρφαντάς. Μυστηλόγλου στον Πρόκο. Θα λήξει λοιπόν το μάτς 63-66. Θα ζευγαρώσουν τις νίκες εναντίον των West Kings οι Στιφάδο Bulls. Καλό βράδυ από το Περιστέρι. Τα έκανα λίγο μετά στο τέλος, δεν πειράζει. Τα λέγαμε.